φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλή σας μέρα. Σάββατο 10 Αυγούστου και έχουμε μείνει πραγματικά οι τελευταίοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια πόλη που πραγματικά χαίρεσαι να οδηγείς, γιατί δεν υπάρχει πάρα πολύ αυτοκίνητο στο δρόμο. Πραγματικά κάνεις 5 λεπτά για να έρθεις από την ανατολική πλευρά της πόλης στο κέντρο. Είστε πάρα πολλοί οι οποίοι έχετε, μάλλον είστε πάρα πολλοί οι οποίοι έχετε μείνει ακόμα εδώ στην πόλη. Υπομονή, μερικές ώρες για αυτούς που είναι καταστήματα ανοιχτά και μετά χαιρετάνε κατευθείαν για μπάνιο, να πάνε να απολαύσουν τον μπανάκι τους, να πάνε να απολαύσουν λίγη στιγμές ηρεμίας, λίγες στιγμές ηρεμίας, δροσιάς εκεί στην θάλασσα. Έρχεται και εβδομάδα που έχει μέσα το 15 Αύγουστο. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ. Θα φύγετε όλοι, όπως και εμείς θα φύγουμε. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Το επόμενο Σάββατο δεν θα είμαστε εδώ έτσι για τα νέα του αυτοκίνητου. Θα κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα. Να πάμε και εμείς έτσι κάπου να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, για να μπορέσουμε να έρθουμε έτσι πιο δυνατοί, καθώς θα ξεκινήσει μετά η καινούργια σεζόν. Αλλά στον χώρο του αυτοκινήτου τα νέα δεν σταματάνε ποτέ. Μπορεί μέσα εδώ στην Ελλαδίτσα μας να χαιρόμαστε το καλοκαίρι και τη θάλασσα. Στο εξωτερικό τα πράγματα τρέχουν. Οι εταιρείες τρέχουν με γοργού ρυθμούς, καθώς το Σεπτέμβριο υπάρχει έκθεση αυτοκινήτου, οπότε ετοιμάζονται να κάνουν πολλά πραγματάκια. Δεν σταματάνε τα νέα. Έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά αυτό που γίνανε και στην χώρα μας, καθώς είχαμε κάποιες καλές ειδήσεις και από πλευράς αστυνομίας, αλλά και από πλευράς πολλών πραγμάτων τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε όλα χαλαρά σήμερα. 2 ώρες μέχρι τις 11 με πολλή μουσική και τα νέα τα οποία έχουμε μαζέψει από όλη την εβδομάδα για να στα παρουσιάσουμε και να μάθετε τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή: γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526 και για όσους θέλετε μέσω Facebook στην ομάδα μας στο Safety Car, μπαίνετε, γίνεστε μέλη και από εκεί συζητάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο και όποια ερώτηση θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε σχετικά με το αυτοκίνητο. Μπαίνετε στο www.safetycar.gr, το site μας με τα νέα του αυτοκίνητου, και εκεί υπάρχει το ηλεκτρονικό περιοδικό μας, το οποίο έχει βγει ήδη εδώ και 15 μέρες περίπου και παραπάνω, το τρίτο ηλεκτρονικό περιοδικό, το τρίτο τεύχος, όπου εκεί παρουσιάζουμε την BMW X2 και πολλά άλλα αυτοκίνητα και με ένα ταξιδιωτικό στην όμορφη λίμνη της Κερκίνης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα νέα, να μπούμε σιγά σιγά στον κόσμο του αυτοκινήτου. Πάμε πρώτα να ασχοληθούμε με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Δυτικής Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εξιχνίασε 39 περιπτώσεις κλεμμένων αυτοκινήτων, η οποία συνολική τους αξία ξεπερνά το ποσό των 340.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών κατηγορημένων, τα οποία είχαν κάνει σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για κλοπή, για την αδικήματα σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κλοπής, πλαστογραφίας και της ψευδορκίας. Από τα αρχές του 18 αυτοί είχαν ξεκινήσει να κλέβουν αυτοκίνητα συστηματικά. Επιτέλους πιάστηκαν και δεν είναι οι μόνοι, πραγματικά γίνεται χαμός με τα κλεμμένα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Το ευχάριστο είναι ότι πιάστηκαν αυτοί, 39 περιπτώσεις και έπεται συνέχεια. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, φέτος η Μίνι γιορτάζει τα 60 χρόνια της, έβγαλε επιταϊκό μοντέλο για τα 60 χρόνια, ένα πραγματικά πανέμορφο Μίνι 60, γιορτάζοντας τα 60 χρόνια. Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η Μίνι, τις προηγούμενες ημέρες βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστάσιο της, το οποίο είναι στην Οξφόρδη της Αγγλίας, το Μίνι με αριθμό 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια λοιπόν Μίνι κατασκευάστηκαν και έτσι με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία συγκέντρωσε 60 διαφορετικά μοντέλα στον χώρο του εργοστασίου, με αρχή φυσικά αυτό που κατασκευάστηκε το 1959 και τελευταίο θα είναι από τα 60 αυτό που γιορτάζει την επιταϊκή έκδοση των 60 χρόνων της μάρκας.
και το οποίο θα ξεκινήσει κομβόι για να πάει να κάνει μια γύρω στη Μεγάλη Βρετανία και να γιορτάσει πραγματικά τα 60 χρόνια της εταιρείας. 10 εκατομμύρια λοιπόν μίνι, το τελευταίο, τη βγήκε πριν μερικές μέρες από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Οξφόρδης για την μίνι. Τα σκάνδαλα δίνουν και παίρνουν στο εξωτερικό. Θυμάστε όλοι αυτό που συνέβη το Dieselgate με τον όμιλο της Volkswagen. Πλέον οι εισαγγελείς στην Στουτγκάρδη έχουν πάρα πολύ δουλειά, καθώς μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουν το πρόστιμο, το οποίο θα είναι μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, το οποίο θα πάει στη Mercedes-Benz λόγω παράνομων λογισμικών που χειραγωγούσαν τις εκπομπές ρήπων το diesel μοντέλο της. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα της Spiegel και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας, η Γερμανική Αρχή Ασφαλείας Οχημάτων ανακάλυψε 280.000 C-Class και E-Class με παράσινο λογισμικό και έτσι λοιπόν η εισαγγελία της Στουτγκάρδης θα τιμωρήσει τη Mercedes με πρόστιμο μέχρι και 5.000 ευρώ ανά όχημα. Βέβαια, ρωτήσανε την εισαγγελία της Στουτγκάρδης, ο οποίος εκπρόσωπος του γραφείου δήλωσε πως η έρευνα ακόμα συνεχίζεται και δεν θα κάνει κανένα μικρό, δεν θα το σχολιάσει τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Πάντως, οι ανακοινώσεις σιγά σιγά έρχονται, οπότε ετοιμάζεται να μπει ένα πολύ καλό πρόστιμο στη Mercedes-Benz για το παράνομο λογισμικό. Το κορυφαίο στην όλη ιστορία είναι ότι η Mercedes-Benz έχει ανακαλέσει περισσότερο από 3,1 εκατομμύρια μοντέλα της λόγω των παράνομων λογισμικών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατηγορεί μαζί και με την BMW και με το Volkswagen Group για σύσταση καρτέλ. Αν και οι Ιταλοί ξέρουμε ότι στο design, ειδικά στη σχεδίαση ενός αυτοκινήτου, πραγματικά είναι δάσκαλοι σε αυτόν τον τομέα. Δυστυχώς όμως για την Alfa Romeo και με τις πανέμορφες Giulia τις οποίες διαθέτει και όχι μόνο Στέλβιο, οι πωλήσεις δεν πάνε και τόσο καλά. Η Alfa Romeo είναι μια εταιρεία η οποία αναφέρεται στην premium κατηγορία, αλλά όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Automotive News, έχει μπελάδες με τις πωλήσεις, δεν αντικατοπτρίζονται οι πωλήσεις σε αυτό που θα ήθελε η Alfa Romeo. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς ο όμιλος Fiat Chrysler σημείωσε 29.059 πωλήσεις και έμεινε πίσω ακόμα και από ένα μόνο ηλεκτρικό μοντέλο όπως είναι το Tesla, το Model 3, με 37.476 πωλήσεις. Σε αυτό το εξάμηνο οι πωλήσεις Alfa Romeo έπεσαν κατά 42% σε αντίστοιχη με το περσινό. Να φανταστείτε ότι αξιμήτων πως οι συνολικές πωλήσεις της μάρκας ξεπεράστηκαν ακόμη και από την Lancia με το Y, το οποίο πούλησε 34.693 αυτοκίνητα στην Ιταλία. Μεγάλη πτώση έχει στις αγορές στην Ηνωμένη Πολιτεία Αμερικής, 26%, στην Κίνα. Γενικά δεν έχει πωλήσεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα για την Alfa Romeo και περιμένουμε εξελίξεις στον τομέα αυτό, τι θα μπορέσουν να κάνει ο όμιλος για να μπορέσει να στηρίξει την Alfa Romeo και τι πρέπει να κάνει, γιατί κακά τα ψέματα την επόμενη τριετία όλες οι εταιρείες έρχονται με ανανεωμένες γκάμες, ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι μόνο. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει λοιπόν ο όμιλος για να μπορέσει να στηρίξει οικονομικά και να δώσει ένα πλάνο τουλάχιστον πενταετίας για να ανεβούν οι πωλήσεις της Alfa Romeo παγκοσμίως. Εντάξει, υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, τι να κάνουμε. Περιμένουμε να ξεπεραστούν σιγά σιγά, έχουμε κάποιες δυσκολίες έτσι με το ίντερνετ, θα έρθει. Έχουμε όντως. Λοιπόν, κάποια πραγματάκια εδώ που μας δυσκολεύουν τη ζωή, αλλά τέλος πάντων θα ξεπεραστεί σιγά σιγά και αυτό. Λοιπόν, όπως αναμένουμε, τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί η νέα γενιά από το Toyota Yaris. Θα γίνει στην έκθεση
λογικά του Τόκιο. Εκεί θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας γενιάς του Γιώτα Γιάρης, το οποίο πραγματικά είναι το ιαπωνικό bestseller της εταιρείας και είναι αυτό που έχει κλέψει εκατομμύρια καρδιές παγκοσμίως. Νέο λοιπόν του Γιώτα Γιάρης, για όσους είστε λάτρεις στο Γιώτα και όχι μόνο, του συγκεκριμένου ειδικά μοντέλου, περιμένετε Οκτώβριο, έκθεση του Τόκιο, εγκαίνια επίσημα για το νέο του Γιώτα Γιάρης. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Πάμε για την επόμενη περίπου μια μισή ώρα, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Έχουμε κάποια θεματάκια εδώ με το ίντερνετ, αλλά θα λυθούν σιγά σιγά. Πάμε να ασχοληθούμε με νέα αυτοκίνητου, πάμε να πούμε για το νέο Hyundai i10, το οποίο έδωσε δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες η Hyundai. Νέα γενιά λοιπόν, νέο γενιά για το Hyundai το i10, το οποίο θα είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά i της Hyundai. Αν βγει όπως έχει δοθεί φωτογραφία, καθώς έχει βγει φωτογραφία σχεδιαστικά μόνο, πραγματικά πρόκειται ένα πανέμορφο i10, το οποίο θα διαθέτει πλήρη πακέτα ασφάλειας για στην κατηγορία του και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Νέο Hyundai λοιπόν i10, περιμένουμε έκθεση Φραγκφούρτης το Σεπτέμβριο. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα έρχονται, ηλεκτρικά επαγγελματικά αυτοκίνητα σιγά σιγά βγαίνουν από τις εταιρείες και πάνε για γραμμή παραγωγής. Η αρχή έγινε με το Fiat Ducato, το πρώτο ηλεκτρικό van, το οποίο ανακοίνωσε η Fiat ότι σιγά σιγά ξεκινάει να μπαίνει και αυτό στη γραμμή παραγωγής. Έρχεται λοιπόν η Volkswagen και αυτή να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά των επαγγελματικών αυτοκινητών. Με το e-crafter πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο επαγγελματικό όχημα μεγάλου ωφέλιμου βάρους, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πιο ασφαλείς ζώνες κυκλοφορίας, καθώς θα είναι ηλεκτροκίνητο. Και επειδή στα κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων ισχύουν πολύ αυστηρά μέτρα, φανταστείτε να έχετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πηγαίνετε παντού χωρίς να σας απαγορεύεται η πρόσβαση. Έτσι λοιπόν η Volkswagen έρχεται, θα έχει αυτονομία σύμφωνα με τη Volkswagen έως και 173 χιλιόμετρα και μπαίνει σε γραμμή παραγωγής. Νέο Volkswagen λοιπόν e-crafter που θα αποδίδει το συγκεκριμένο μοντέλο 136 ύπους και θα έχει ροπή τα 290 νημόμετρα. E-crafter λοιπόν, το νέο ηλεκτρικό όχημα, επαγγελματικό όχημα από τη Volkswagen. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε σε μέρες οι οποίες η ηλεκτροκίνηση έρχεται και πιο κοντά, αυξάνεται η ζήτηση για τις μπαταρίες. Έτσι λοιπόν η BMW αποφάσισε να διπλασιάσει την παραγωγή της για να καλυφθεί η ζήτηση στο εργοστάσιο της, το οποίο έχει στην Νότια Καρολίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθώς σιγά σιγά η BMW είναι από τις εταιρείες που τουλάχιστον τα επόμενη τριετία θα παρουσιάσει πλήρη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων. Έτσι λοιπόν διπλασίασε την παραγωγή και έπεται συνέχεια και από τις υπόλοιπες εταιρείες, καθώς είπαμε ότι πάμε σιγά σιγά προς την ηλεκτροκίνηση και είναι όσο πιο κοντά πραγματικά, καθώς μέχρι το 2023 όλες οι εταιρείες θα έχουν, τουλάχιστον οι περισσότερες, πλήρη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πάμε και σε μία ανάκληση η οποία έχει ανακοινωθεί. Ανακαλούνται λοιπόν 1283 Volvo στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα μοντέλα V40, S60, V60, X70, S80, S90, V90, X60 και X90 που τροφοδοτούνται με το 2-λίτρο δίζελ κινητήρα. Ανακαλούνται, πρόκειται για 1283 μοντέλα, τα οποία είναι από το 2014 έως το 2019. Μετά από έρευνες της Volvo έχει βρεθεί ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η πλαστική πολλαπλή εισαγωγή του κινητήρα μπορεί να αλλιώσει και να παραμορφωθεί.
Στη χειρότερη περίπτωση, σύμφωνα με τη Βόλοβο, υπάρχει πιθανότητα να προσεστεί μια τοπική ανάφλεξη. Μέχρι στιγμή, λέει, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχετε Volvo με diesel κινητήρα δίλητρο, παίρνετε τηλέφωνο στο 210-579-4900, 210-579-4900, είναι το τηλέφωνο εξυπηρέτησης Volvo Car Hellas και από εκεί θα σας κατευθύνουν στο να πάτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο Volvo για να μπορέσουν να το δουν το θέμα από κοντά και να λυθεί. Όσοι έχετε Volvo από το 2014-2019 με diesel δίλητρο κινητήρα, κάντε ένα τηλέφωνο στη Volvo Car Hellas, αν και πιστεύω ότι η εταιρεία ήδη θα έχει ενημερώσει τους κατόχους, για να μπορέσετε να πάτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο και να λύσετε το πρόβλημα. Πάμε και σε μια ανάκληση που μας έρχεται ακόμα από την Audi. Πρόκειται για 185 αυτοκίνητα Audi Q5, τα οποία είναι εδώ στην χώρα μας. Είναι στο πρόγραμμα πολυεπιπτικού ελέγχου του Q5 που εκτελεί η εταιρεία Cosmocar ΑΕ, που είναι ο γενικός εισαγωγής των αυτοκινήτων Audi στην χώρα μας. Πρόκειται για τα Q5, τα οποία κατασκευάστηκαν τον Ιούλιο του 2015 έως το Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα λοιπόν με τον κατασκευαστή, στα συγκεκριμένα οχήματα ενδέχεται να υπάρχει κακή στερέωση της επένδυσης του θόλου του τροχού. Ως συνέπεια ενδέχεται να χαλαρώσει και να έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος. Έτσι λοιπόν, όσοι έχει Audi Q5 από το 2015 τον Ιούλιο ως το 2018 το Δεκέμβρη, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-99-81-200 και μιλήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Cosmocar για να μπορέσετε και εσείς να λύσετε το πρόβλημα το οποίο ίσως να έχει δημιουργηθεί ή να προλάβουν την όποια κακή εξέλιξη εάν τυχόν υπάρχει κάποιο θέμα. Audi Q5 λοιπόν, Ιούλιος του 2015 με Δεκέμβριος του 2018. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη πλησιάζει και στην πόλη μας θα γίνει πρώτη πανελλαδική παρουσίαση ενός τρίτροχου οχήματος, επαγγελματικού κιόλας, με το όνομα 3ΜΧ. Πρόκειται λοιπόν για ένα τρίτροχο ηλεκτρικό, το οποίο είναι κινέζικο και θα παρουσιαστεί εδώ στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι στα 1000 κιλά, έχει αυτονομία ως 100 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του και φτάνει και ως 145 χιλιόμετρα αυτονομία χωρίς φορτίο. Οι φωτογραφίες που έχουν εισταλθεί πραγματικά είναι εντυπωσιακές για το τι μπορεί να κάνει αυτό το τρίτροχο. Οπότε αναμένεται Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά, θα το δούμε και εμείς από κοντά, ηλεκτρικό τρίτροχο στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Kia έχει σπάσει κάθε ρεκόρ πωλήσεων εξαμήνου στην Ευρώπη. Πραγματικά η κορεάτικη εταιρεία πάει από το καλό στο καλύτερο. Όλο ένα και καλύτερα λοιπόν πηγαίνουν οι πωλήσεις της Kia στην Ευρώπη, η οποία κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019 με ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Πούλησε 268.305 αυτοκίνητα. Είναι 1,6% περισσότερο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 και αυτό όχι άδικα, καθώς το νέο SID είναι αυτό που πραγματικά τραβάει τις πωλήσεις στην μάρκα και όχι μόνο το Sportage, αλλά έρχεται και το νέο X-SID, το Urban Crossover της Kia, ένα πραγματικά πανέμορφο μοντέλο, το οποίο παρουσιάστηκε, το δοκίμασαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι σε αποστολή που έγινε στο εξωτερικό και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στην Φραγκφούρτη. Και σιγά σιγά θα το δούμε και προς την, να κατεβαίνουν οι παραγγελίες προς τη χώρα μας για να το δούμε και από κοντά. Έτσι λοιπόν η Kia, ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη για το πρώτο εξάμηνο του 19 και έπεται συνέχεια από την κορεάτικη εταιρεία. Και ένα νέο τσιπ την BMW, καθώς έρχεται και είναι στα σκαριά η αναβάθμιση της BMW M5. Ήμασταν από τους τυχερούς δημοσιογράφους που είχαμε βρεθεί στην πίστα των Σερών και είχαμε πάρει στα χέρια μας την M5, η οποία πραγματικά εντυπωσίασε.
με τα 600 τότε άλογα τα οποία οδηγήσαμε στην πίστα. Πλέον λοιπόν η κορυφαία έκδοση της BMW σειρά 5 έρχεται προς ανανέωση με ένα ωραίο facelift, τα οποία η BMW βρίσκεται στη διαδικασία να κάνουν τεστ, τις απαραίτητες δοκιμές του συγκεκριμένου μοντέλου μέχρι να βγει στην γραμμή παραγωγής. Εντάξει, αισθητικές αλλαγές θα έχει και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, αλλά θα παραμείνει η ίδια απόδοση στον κινητήρα με τα 600 άλογα και τα 750 νημόμετρα ροπής και τα 0-100 έρχονται σε 3,4 δευτερόλεπτα. Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι λίγο. Πραγματικά το να ανακαλύψει μια BMW M5, το τι μπορεί να σου κάνει, μόνο σε πίστα μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο τεστ. Στην πίστα του Σενόντου την οδηγήσαμε πραγματικά όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρεθήκαμε εκεί από όλη την επικράτεια. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Ένα αυτοκίνητο πραγματικά δεν φεύγει από το δρόμο. Όσοι και προσπάθησαν, παλιοί νέοι δημοσιογράφοι έχοντας εμπειρία στο χώρο, έχοντας εμπειρία από αυτοκίνητα και γρήγορα, και προσπαθούσαν να βγάλουν την BMW 5 πραγματικά από το δρόμο, στις στροφές ειδικά, να μπορέσουν να πιέσουν το μοντέλο, το αμάξι ήταν πραγματικά λες και ήταν πάνω σε ράγες. Τρένο κανονικό. Δεν σ' άφηνε ούτε να μπορέσει να κάνει το παραμικρό τσικ το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όσο και αν το πιέζες. Φυσικά είχε τόσα ηλεκτρονικά συστήματα επάνω που πραγματικά δεν σου επέτρεπαν το να δημιουργηθεί το παραμικρό. Αυτό μας είχαν εξηγήσει τότε από την BMW, και έχοντας δύο οδηγούς αγώνων οι οποίοι μας έβαζαν και οδηγούσαμε το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι κάτι για το οποίο η BMW όταν τα έβαλε πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο ήταν ό,τι πιο τελευταίο τεχνολογία είχε η βαυαρική φίρμα, και μας εξήγησαν ότι αν τα βγάλουμε όλα αυτά, καθώς είχε επιλογή στο να μπορέσουμε να βγάλουμε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, το αυτοκίνητο πραγματικά δεν μπορούσε μετά να το κρατήσεις στο δρόμο. Νέα λοιπόν BMW 5 στα σκαριά, νέο facelift, το περιμένουμε να το δούμε από τη βαυαρική φίρμα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το νέο Seat Leon, το οποίο δοκιμάζεται. Εδώ μας επιστρέφουμε που πει Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107,4, έτσι τελευταία μία ώρα πριν φύγουμε και εμείς να πάμε έτσι διακοπές. Το επόμενο Σάββατο δεν θα είμαστε μαζί. Θα είναι το Σάββατο που πραγματικά η πόλη θα είναι άδεια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Με την αργία του 15 Αυγούστου, μεσοβδόμαδα, να κάνει τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν άδειες και να αδειάζει η πόλη σιγά σιγά όσο γίνεται περισσότερο, και να όσοι μείνουν μέσα στην πόλη πραγματικά να τη χαρούν, καθώς θα είναι άδεια από κίνηση. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλησμέρες μας σε όσους έχετε στείλει, στον Γιώργο, στον Μάνο, τον Αναγνωστόπουλο από την μακρινή Μελβούρνη, στον Γιάννη, στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Δαμιανίδη, στον Άκη, στον Βασίλη, στο Θεοφάνη, στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στη Βίκη, στον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη, τον Σαλούρα από τους 4 τροχούς, τον Πάνο, την Αναστασία, τον Παναγιώτη, τον Χαράλαμπο και τον Μάριο. Καλημέρα σε όλους. Όσοι έχετε στείλει τις καλημέρα σας. Μάνος Αναγνωστόπουλος κάνει διακοπές. Εσείς, για να αρχίσω εγώ από εδώ, από την Μελβούρνη. Safety car παντού, έτσι είναι φίλε Μάνο. Safety car παντού και στην Αυστραλία. Και έπεται και έκπληξη από τον Μάνο Αναγνωστόπουλο, τον φίλο, αδερφό, φίλο και συνάδελφο από την μακρινή Αυστραλία, καθώς έρχεται εκεί να κάνει κάποια πραγματάκια στο χώρο του αυτοκινήτου. Θα έχετε ενημέρωση για όσοι είστε φίλοι μας στο Facebook και μας παρακολουθείτε το τι κάνουμε στον χώρο του αυτοκινήτου. Θα μάθετε από τον Μάνο τον Αναγνωστόπουλο. Πάμε λοιπόν νέα συνέχεια. Πριν φύγουμε στο διάλειμμα, σας είπαμε ότι έρχεται η νέα τέταρτη γενιά Λεόν του. Νέα τέταρτη γενιά από το Λεόν, το οποίο πραγματικά αυτές τις ημέρες δοκιμάζεται στην πίστα του Nürburgring.
όπου εκεί μπαίνει για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν και να δείξουν το τι μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο μοντέλο πριν βγει στην γραμμή παραγωγής. Παρόλο το καμουφλάζ το οποίο φυσικά βάζουν εταιρείες για να μην αναγνωρίζουν τα αυτοκίνητα και μην βλέπουν οι άλλες εταιρείες το τι έρχεται από την SEAT. Το βρήκαν, το φωτογραφίσαν, ήδη υπάρχει βίντεο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα και δείχνει πραγματικά τους γύρους που κάνει το νέο SEAT Leon στην πίστα του Nürburgring. Οπότε παραμένουμε λοιπόν να πούμε ότι τέταρτη γενιά του SEAT Leon. Περιμένουμε φυσικά και εκδόσεις Cupra με περισσότερους από 242 ύπους. Οπότε το πότε θα αποκαλύψει η SEAT το νέο SEAT Leon και επίσημα θα το μάθουμε από την ίδια τη SEAT. Για όσοι πιστοί, γιατί είναι πάρα πολύ πιστοί του SEAT Leon, περιμένετε. Μέσα στην χρονιά λογικά θα αποκαλύψει η SEAT πότε θα γίνει η παρουσίασή του. Νέο SEAT λοιπόν Leon, τέταρτη γενιά. Περιμένουμε εξελίξεις και ενημέρωση από τη SEAT. Τα προβλήματα για την Tesla δεν σταματούν ποτέ, αν και είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που μπόρεσε, έβγαλε και έδωσε στη γραμμή παραγωγής ηλεκτρικό μοντέλο και το οποίο το πήραν πάρα μα πάρα πολλοί κάτοχοι παγκοσμίως. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν των μοντέλων της Tesla κατέθεσαν μήνυση εναντίον της εταιρείας, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία μέσω ενός λογισμικού μείωσε τη χωρητικότητα το μοντέλο τους στην μπαταρία προκειμένου να αποφύγει κάποιες αυστηρές προδιαγραφές που είχαν τεθεί και θα χρειαζόταν να κάνει ανάκληση η συγκεκριμένη εταιρεία για τις μπαταρίες. Και σύμφωνα λοιπόν με τους ιδιοκτήτες, τα αυτοκίνητά τους διαθέτουν ελαττωματικές μπαταρίες. Όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες, η αυτονομία των μοντέλων των S και X έχει μειωθεί κατά 65 χιλιόμετρα. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως πλέον τα αυτοκίνητά τους δεν μπορούν να φορτίσουν μέχρι το 100%, και κάποιοι ιδιοκτήτες συνδέουν τις, κάποια προβλήματα τα οποία είχαν κάποια μοντέλα με την μειωμένη χωρητικότητα των μπαταριών τους, μιας και με αυτόν τον τρόπο η Tesla, όπως υποστηρίζουν, δεν ανακαλεί τις προβληματικές μπαταρίες. Λοιπόν, τα προβλήματα δεν σταματούν για την Tesla και όταν σε κάνουν μήνυση οι ίδιοι αγοραστές, τα προβλήματα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί άμεσα όλους μας. Έρχεται η είδηση από τον Γιώργο τον Ανδρή, τον δημοσιογράφο από το newsauto.gr, ο οποίος πραγματικά μας βάζει δύσκολα, καθώς από το 2022 έπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στα ασφαλιστήρια των αυτοκινήτων και επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και μαύρο κουτί στα επιβατικά αυτοκίνητα από το 2022. Χαρακτηριστικά αναφέρει λοιπόν ότι εκτός από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν το μαύρο κουτί στα αεροπλάνα, θα πρέπει, σύμφωνα με τις ειδήσεις που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μπει μαύρο κουτί στα νέα οχήματα από το Μάιο του 2022. Αυτό έρχεται ως να μπει αυτό το μαύρο κουτί, γιατί θα συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα και θα ξέρουν πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες όταν συμβεί κάποιο ατύχημα την κατάσταση που ήταν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία στο μαύρο κουτί και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να διαμορφώσουν το ύψος των αποζημιώσεων ή ακόμα και το ύψος των αιτήσεων ή μηνιαίων ασφαλίστρων για τον ιδιοκτήτη. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα έρθει σιγά σιγά στο χώρο του αυτοκινήτου. Επίσης, το μαύρο κουτί μπορεί να θέσει ένα τέλος στις κλοπές αυτοκινήτων, καθώς εκπέμπει ένα σήμα για το οποίο θα μπορούν να εντοπίσουν οι αρχές. Έτσι λοιπόν, η νομοθεσία αυτή δείχνει το δρόμο, λογικά
σύμφωνα με, τις, με αυτό που διαρρέει, θα σωθούν χιλιάδες ζωές για τα επόμενα χρόνια. Οπότε, μαύρο κουτί λοιπόν από το 2022 στα αυτοκίνητα, για να μπορέσουν πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες να ξέρουν το τι συμβαίνει όταν δημιουργηθεί ένα ατύχημα ή ακόμα και ένα δυστύχημα, και να μπορέσουν να βάζουν τα ανάλογα ασφάλιστρα στον κάτοχο του αυτοκινήτου. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε για την υβριδική τεχνολογία λίγα πράγματα, καθώς η Toyota γίνεται πιο καθαρή και πιο ισχυρή στον χώρο των υβριδικής τεχνολογίας. Λοιπόν, πριν από 2 δεκαετίες η Toyota είχε συστήσει την υβριδική τεχνολογία και οι ίδιοι άνθρωποι της δεν είχαν φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε η ζήτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η εμπορική επιτυχία του έχει να κάνει σχεδόν με 12 εκατομμύρια υβριδικά Toyota και Lexus που έχουν πουληθεί από το 1997. Είναι 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και έτσι αναμένεται από την Toyota η εξέλιξη των συγκεκριμένων μοντέλων να συνεχιστεί στην υβριδική τεχνολογία μέχρι να περάσει τελείως στην ηλεκτροκίνητη μέχρι να περάσει τελείως στο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Το Toyota λοιπόν 12 εκατομμύρια υβριδικά αυτοκίνητα από το 1997. Η είδηση μας έρχεται από την Audi, καθώς η Audi θα κατασκευάζει τα R8 και το e-tron GT στο ίδιο εργοστάσιο. Όπως έκανε γνωστό λοιπόν η Audi το εργοστάσιο της σε πόλη της Γερμανίας από τα τέλη του 2020 θα κατασκευάζει τα συγκεκριμένα δύο μοντέλα. Ήδη οι εργασίες αναβάθμισης του συγκεκριμένου εργοστασίου έχουν ξεκινήσει με περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων να δημιουργούνται προκειμένου να κατασκευάζεται εκεί το ηλεκτρικό μοντέλο της Audi. Ένα ηλεκτρικό μοντέλο το οποίο διαθέτει 2 ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστικές απόδοσης 590 ύπων και να περνάει κίνηση και στους 4 στόχους μέσω της μόνιμης τετρακίνησης. Τα 0-100 έρχονται σε 3,5 δευτερόλεπτα, τα 0-200 σε 12 και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε για το Volkswagen T-Roc, το οποίο πραγματικά παίζει μπάλα στην κατηγορία του, να μιλήσουμε έτσι και λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους. Είναι το μοντέλο το οποίο πραγματικά το πρώτο εξάμεινο του έτους κατέγραψε 806 ταξινομίες στο διάστημα του Ιανουαρίου και μόνο, μέχρι τον Ιούνιο του 19. Πρωτοεμφανίστηκε λοιπόν εδώ στην χώρα μας και πραγματικά έχει κλέψει τις καρδιές και όχι άδικα, καθώς διαθέτει για έναν ο οποίος θα θέλει να πάρει ένα SUV οικογενειακό με αξιόπιστο κινητήρα, με πολύ καλή ροπή και άνετο πραγματικά και με πολύ καλή ποιότητα κύλησης στο δρόμο, είναι πραγματικά ένα από τα μοντέλα τα οποία είναι από τα πρώτα που θα πρέπει να έχετε στην επιλογή σας και όχι μόνο, καθώς έχει 6.982 ταξινομήσεις σε όλο παγκοσμίως και η Cosmocar έχει κάνει πραγματικά εκπληκτικές και τις τιμές του, οπότε είναι μια καλή επιλογή για όσα θέλετε να πάρετε ένα SUV το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε. Έχει πολύ καλούς χώρους, πολύ καλή ποιότητα κύλησης στο δρόμο, πραγματικά είναι σήμα κατευθείαν της Volkswagen και σε ποιότητα αλλά και σε οδηγική συμπεριφορά, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή. Αν και έχουμε καλοκαίρι εδώ στην χώρα μας, με το δεξί έκλεισε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η ποσοστία άνοδος άγγιξε το 26,69% σε σύγκριση σε σεζονικές ταξινομήσεις, με τα αυτοκίνητα να έχουν φτάσει τις 11.833 μονάδες. Πέρσι είχαν πουληθεί το ίδιο διάστημα 9.124 αυτοκίνητα και η δεκάδα των εταιριών πραγματικά που είναι πρώτες στις πωλήσεις έχει να κάνει με Toyota, Hyundai, Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Opel, Nissan, Citroën, Audi και Fiat.
Για να δούμε και το μήνα Αύγουστο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας μήνας ο οποίος είναι δύσκολα για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Να δούμε πόσο θα κλείσει στο τέλος του μήνα. Οπότε τον Ιούλιο το πήγαμε καλά. Στο 30% πάνω η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων τον μήνα Ιούλιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο μήνας Αύγουστο και πώς θα κλείσει θετικά ή αρνητικά για τις εταιρείες στον χώρο του αυτοκινήτου. Με κινητήρα 1000 turbo πλέον το Dacia Duster. Η Dacia λοιπόν εμπλουτίζει την γκάμα του δημοφιλούς μοντέλου του SUV με τρικύλινο κινητήρα χωρητικότητας 1000 κυβικών εκατοστών, απόδοση 100 ύπων και 160 νημόμετρα ροπής. Φυσικά το κινητήρα συνδυάζεται με μηχανικό αυτοκίνητο 5 σχέσεων. Τα 0-100 έρχονται στο 10,5 δευτερόλεπτα και η τελική αγγίζεται 168 χιλιόμετρα την ώρα. Φυσικά ο καινούργιος κινητήρας ο 1000 καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του Euro 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά και με τις εκπομπές ρήπων σύμφωνα με το πρότυπο το WATP είναι στα 125 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η μέση κατανάλωση σύμφωνα με την Dacia είναι στα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τώρα, το λανσάρισμα της νέας έκδοσης του Duster με τον νέο κινητήρα των 1000 θα ξεκινήσει από την Γαλλία και η τιμή κίνησης θα ορίζεται γύρω στα 12.500 ευρώ. Για τους Αμερικάνους ξέρουμε για την τρέλα του και την αγάπη που έχουν για τα pick-up. Έτσι λοιπόν η Tesla αποφάσισε να βγάλει σε γραμμή παραγωγής το ηλεκτρικό pick-up της, το οποίο έρχεται σιγά σιγά και βγαίνουν κάποιες φωτογραφίες από δημοσιεύει η ίδια η Tesla. Αν όντως βγει έτσι πως έχουν βγει φωτογραφίες, πραγματικά πρόκειται για ένα εκπληκτικό σε ομορφιά μοντέλο. Ο πρόεδρος της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιαστεί πριν από το τέλος του 2019 το συγκεκριμένο μοντέλο. Η αυτονομία σύμφωνα με την Tesla θα αγγίζει τα 800 χιλιόμετρα, εντυπωσιακό, και η τιμή του σύμφωνα πάλι και με την Tesla δεν θα υπερβαίνει τα 50.000 δολάρια. Ηλεκτρικό λοιπόν pick-up από την Tesla, 800 χιλιόμετρα αυτονομία, εκπληκτικό το νούμερο, και η τιμή όχι πάνω από τα 50.000 δολάρια. Η Audi λοιπόν καταργεί το Α3 Cabrio στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική. Φυσικά όλο αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν μειωμένες πωλήσεις. Δεν πάει καλά το Audi Α3 Cabrio και Α5 στην Αμερική. Το νέο Α3 θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Φραγκφούρτης. Ωστόσο η Audi θέλει, εκτός από την κατάργηση των Α3 Cabrio και Α5, να κατασκευάζει ένα μοντέλο που θα αντικαταστήσει τα συγκεκριμένα δύο και το οποίο θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες. Νέο Α3 λοιπόν έρχεται στην έκθεση της Φραγκφούρτης το Σεπτέμβριο του 2019. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, στα τελευταία 20 λεπτά. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με Μεγάλη Βρετανία εκεί στο νησί, καθώς σε απόγνωση βρίσκονται εταιρείες κατασκευών αυτοκινήτων στην Μεγάλη Βρετανία και ο λόγος έχει να κάνει φυσικά με το Brexit, καθώς ο νέος πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει, αποχώρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και χωρίς συμφωνία, προκαλώντας φυσικά την άμεση αντίδραση των εταιριών. Ο Σύνδεσμος λοιπόν κατασκευαστών και εμπόρων αυτοκινήτων της Μεγάλης Βρετανίας θεωρεί ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη για ένα άτακτο Brexit στις 31 Οκτωβρίου, εκπέμποντας φυσικά σήμα κινδύνου προς τον Πρωθυπουργό. Σε επιστολή λοιπόν που έστειλαν στον Πρωθυπουργό της χώρας, αναφέρει ότι το ενδεχόμενο αποχώρηση χωρίς συμφωνία δεν θα έθετε απλά σε κίνδυνο τον κλάδο, αλλά θα προκαλούσε και την καταστροφή του. Σημειώνουν και λένε ότι είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από την Ευρώπη και μία έξοδο χωρίς συμφωνία θα οδηγήσει σε τεράστιο κόστος και αναθεώρηση των δασμών που θα απειλούσαν την παραγωγή, καθώς και θα υπονόμευε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα Brexit για το οποίο πραγματικά οι μισοί Βρετανοί και παραπάνω δεν ξέρουν γιατί γίνεται. Απλά μάθανε κάποια στιγμή ότι θέλουμε να αποχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά με την τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού, του νέου Πρωθυπουργού
έχουν σταματήσει όποιες σκέψεις για επενδύσεις και οτιδήποτε έχουν να κάνουν οι εταιρείες κατασκευών αυτοκινήτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Μεγάλη Βρετανία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και χωρίς συμφωνία πραγματικά η Μεγάλη Βρετανία θα ζήσει άσχημες στιγμές, καθώς ήδη πάρα πολλές εταιρείες έχουν αναφέρει ότι αν σε περίπτωση φύγετε χωρίς συμφωνία και μια συμφωνία η οποία πραγματικά θα ευνοεί κατά κάποιο τρόπο τις εταιρείες κατασκευών αυτοκινήτων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία, εμείς θα αποχωρήσουμε από τη χώρα σας, κλείνουμε τα εργοστάσια και σας αφήνουμε με χιλιάδες ανέργους. Για να δούμε αν είναι τόσο τολμηρός λοιπόν ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και κάνει πράξη αυτό που είπε, ότι και χωρίς συμφωνία η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βραβείο 5 αστέρων για το Nissan Leaf. Το αμυγός ηλεκτρικό λοιπόν μοντέλο της Nissan απέσπασε την κορυφαία πράσινη βαθμολογία από το Green NCAP, ο οποίος είναι ένα θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι αυτή η νέα πρωτοβουλία της Ευρώπης για την πρόθεση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν το δεύτερης γενιάς Nissan Leaf είναι το τρίτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δοκιμάστηκε από το συγκεκριμένο θεσμό. Κατάφερε να αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων και έτσι με ακόμα ένα βραβείο πραγματικά στις αποσκευές του, το νέο Nissan Leaf έρχεται να δηλώσει τη δυναμική παρουσία της Nissan στο χώρο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μιας και οι πωλήσεις πραγματικά καλπάζουν για το νέο Nissan Leaf. 5 αστέρια λοιπόν για το ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan και έπεται συνέχεια, καθώς η Nissan εκτός από το Nissan Leaf έρχει στα σκαριά και άλλα ηλεκτρικά μοντέλα τα οποία θα παρουσιάσει τουλάχιστον μέχρι το 2023. Φέτος στην χώρα μας παρουσιάστηκε το νέο Audi A1, το μικρό της Audi που πραγματικά εντυπωσιάζει. Η γερμανική εταιρεία αποφάσισε να το κάνει και σε έκδοση crossover. Το νέο λοιπόν Audi A1, το οποίο θα έχει έκδοση crossover, σύμφωνα με την Audi, εντάξει, για καθημερινές μετακινήσεις φυσικά μέσα στην πόλη θα είναι μια χαρά, αλλά θα σου δίνει τη δυνατότητα να πας και για πιο ήπιες off-road διαδρομές. Φυσικά θα είναι λίγο πιο ψηλό από το απλό το Audi, το A1, ώστε να μπορείς να κάνεις έτσι λίγο τις off-road μετακινήσεις σου. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα διαθέσιμα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, να μπορέσεις να βάζεις πράγματα επάνω με μπαριέρες, με χίλια δυο άλλα πραγματάκια τα οποία θα σε βοηθήσουν να πας να κάνεις κάποιες off-road διαδρομές. Οι γνωστοί κινητήρες είναι ο 1000 με τους 115 ύπους, ο βενζίνης και ο 1500 με τους 150 ύπους. Φυσικά θα έχει και δίλητρο με τους 200 ύπους. Όλα αυτά θα συνδυάζονται μέσω μηχανικού κυβωτίου 6 σχέσεων ή του αυτόματου των 7 σχέσεων. Οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για το φθινόπωρο. Στον χώρο των υπεραυτοκινήτων, με τα νέα SUV να έχουν βγει από την Lamborghini, από την Bentley και από την Rolls-Royce, οι οποίοι τόλμησαν να βγάλουν ένα SUV το οποίο έχει πραγματικά χαρακτηριστικά ενός υπεραυτοκινήτου. Είναι κάτι για το οποίο πολλοί κατασκευαστές των συγκεκριμένων αυτοκινήτων θέλουν ή σκέφτονται να μπουν στη διαδικασία να κατασκευάσουν ένα τέτοιο SUV. Η τελευταία έχει βγει είδηση από την Ferrari, η οποία θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία κατασκευής ενός SUV, το οποίο θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο και τέλειο από άποψης οδηγικής συμπεριφοράς και ποιότητας κατασκευής από την ιταλική φίρμα. Ωστόσο φυσικά δεν φτάνουν ερωτήσεις και από τους δημοσιογράφους, κατασκευαστές υπεραυτοκινήτων, όπως η Μπουκάτη, οι οποίοι ρωτήσανε τον πρόεδρο αν σκέφτεται και έχει στα άμεσα σχέδια τα επόμενα χρόνια κατασκευάσει ένα SUV, και φυσικά η απάντηση ήρθε μία και ξεκάθαρη: όχι, δεν πρόκειται ποτέ η Μπουκάτη να κατασκευάσει SUV και να μπει στο χώρο αυτής της κατηγορίας.
Πάλι περιμένω το 15 Αύγουστο να κάτσουν να χαλαρώσουν η μέρα αργία εδώ στην χώρα μας και για τους λάτρες των αυτοκινήτων και ειδικά των υπεραυτοκινήτων. Είναι μια ημερομηνία που πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την αποκάλυψη της Παγκάνη. Πρόκειται για το νέο Roadster το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, το ανοιχτό υπεραυτοκίνητο θα έχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη θέτοντας νέα δεδομένα στους τομείς της μηχανολογίας και του σχεδιασμού. Αν και δεν επιβεβαιώνεται φερουμένη χαρτοπορροφή από ανθρακονήματα, ενώ πολλά τμήματα είναι κατασκευασμένα από εξωτικά υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου. Το βάρος του κινητού δεν θα περιβαίνει τα 1200 κιλά. Ο κινητήρας θα είναι ο V12 με διπλό turbo εξάλυτρος, ο οποίος θα έχει απόδοση 760 ύπων. Φυσικά θα συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων. Και η παραγωγή της συγκεκριμένου μοντέλου θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η τιμή θα αναμένεται να ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το Nissan Juke είναι ένα από τα αυτοκίνητα οποία πραγματικά είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Έχει τέτοια σχεδιαστική φιλοσοφία που σε μερικούς αρέσει υπερβολικά, σε άλλους δεν θέλουν να το βλέπουν. Το νέο Nissan Juke έρχεται από την Nissan. Η ιαπωνική φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζει το προφίλ του νέου Nissan Juke. Πρόκειται για ένα... Μια φωτογραφία πραγματικά είναι εντυπωσιακή στο θέμα των φωτιστικών μέσων μπροστά από του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στο νέο Nissan Juke. Περισσότερη χώρη, περισσότερη τεχνολογία. Πολλά πράγματα τα οποία θέλησε η Nissan να βάλει στο νέο Nissan Juke. Όσο λοιπόν για τους κινητήρες, η γκάμα αναμένεται να έχει τρικύλινδρο 1000 βενζίνη κινητήρα. Και τον 1300 κινητήρα και από diesel πάμε στο 1500, αλλά θα βγει και σε υβριδική έκδοση. Η επίσημη πρεμιέρα του αυτοκινήτου θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου. Είχαμε και μηνύματα καθώς επανήλθε λοιπόν το ίντερνετ στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Φίλε 435 και το συγκεκριμένο μοντέλο που με ρωτάς λοιπόν... Οδηγικά το συγκεκριμένο μοντέλο είναι τα καλύτερα της κατηγορίας του. Έχει πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Ο diesel κινητήρας ο οποίος φοράει και τον οποίο εσύ ενδιαφέρεσαι είναι πάρα πολύ ροπάτος και πολύ αποδοτικός. Από κατανάλωση σύμφωνα με, με αυτό που δοκιμάσαμε και είδαμε είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μιλάμε τώρα για ένα γύρω στα 5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, αλλά αν το πας πραγματικά μπορείς να αν το πεις πραγματικά πολύ καλά χωρίς να έχεις βαρύ το πόδι σου στο γκάζι, μπορείς να δεις και μέχρι και 4,5. Έγινε τεστ το οποίο έφτασε μέχρι και 4,5 λίτρα για το συγκεκριμένο κινητήρα. Τώρα για αποδόσεις που φτάνουν τα 10,2 τα 0-100, η τελική ρίχνεται 190 χιλιόμετρα, εντάξει αυτά λίγο πρέπει να σε απασχολήσουν. Έχει πολύ καλή λειτουργία, είναι καλωστημένο το πλαίσιο, μπορείς να κινηθείς γρήγορα εάν το θέλεις, έχει άνεση και ασφάλεια το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά πήγαινε, δοκίμασέ το. Πάντα να αγοράσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο πρέπει πρώτα να το δοκιμάσετε, να κάνετε test drive για να δείτε πώς σας είναι στο δρόμο. Ποτέ δεν αγοράζουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο αν δεν έχουμε κάνει ήδη test drive. Και πάμε έτσι ένα τελευταίο νέο. Η Seat διοργάνωσε ένα road trip στην Τοσκάνη, στην Ιταλία, με το νέο Arona το CNG. Δεν έγινε τυχαίο η επιλογή της συγκεκριμένης χώρας για να μπορέσει να δημιουργήσει, να κάνει μάλλον αυτό το road trip η Seat με το Arona, καθώς η Ιταλία είναι από τις χώρες η οποία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο σε φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν με σημείο εκείνη στη Φλωρεντία,
Το μικρό SUV διένεσε 360 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα 13,8 κιλών φυσικού αερίου, με μόλις το κόστος να φτάνει τα 15 ευρώ. Σε Αταρώνα λοιπόν με φυσικό αέριο, κάναν το τεστ, ένα ωραίο road trip εκεί στην Seat στην Ιταλία και διανύσαν 360 χιλιόμετρα μόλις με 15 ευρώ. Και πάμε έτσι σε ένα τελευταίο νέο, το οποίο μας έρχεται από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την Ferrari. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό της Ferrari κατά τη διάρκεια του 2019, θα παρουσιάσει 5 συνελικά μοντέλα. Κάποια έχουν ήδη παρουσιαστεί, περιμένουμε, μάλλον 3 έχουν ήδη παρουσιαστεί, περιμένουμε τα επόμενα 2, τα οποία σύμφωνα με την Ferrari θα κάνουν την παρουσίασή τους μάλλον στην έκθεση της Φραγκφούρτης. Η σίγουρη είναι ότι θα υπάρχει η ανοιχτή Spider σύμφωνα με την ορολογία της Ferrari της έκδοσης 812 Superfast, η οποία θα κινείται με τον κλασικό V12 κινητήρα της μάρκας σε 6.500 κυβικά με 800 ύπους, και περιμένουμε ακόμη μία αποκάλυψη από την Ferrari. Το Σεπτέμβριο λοιπόν στην έκθεση της Φραγκφούρτης μάλλον θα παρουσιάσει τα συγκεκριμένα 2 μοντέλα, οπότε όσοι πιστοί της ιταλικής φίρμας, η οποία είναι και πάρει πολύ, αναμένουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο να αποκαλύψει η ιταλική φίρμα τα νέα 2 υπεραυτοκίνητα, τα οποία θα δώσουν χαρά σε όσους έχουν πραγματικά την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ένα τέτοιο συγκεκριμένο μοντέλο. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ακολουθεί ο Γιώργος Συρίγος με ένας απλός παρατηρητής, ο οποίος θα σας δώσει τα νέα στη χώρα μας, στο αθλητικό κομμάτι και όχι μόνο, με το δικό του μοναδικό τρόπο. Εμείς θα τα πούμε όχι αυτό το Σάββατο στις 17 του μήνα, καθώς θα πάμε και εμείς έτσι μια εβδομάδα διακοπές. Θα τα πούμε το μεθεπόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά, ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητά σας, κράνη όσοι μετακινήσετε με μηχανές. Τα λέμε το μεθεπόμενο Σάββατο.